Θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για τους αναπτυξιακούς στόχους της περιφέρειας, όχι σαν μια θεωρητική συζήτηση, αλλά με έργα τα οποία μπαίνουν στις ράγες, τα οποία προχωράνε και τα οποία έρχονται λοιπόν να ανοίξουν και τη συζήτηση για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε πόρους, να αξιοποιήσουμε δυνάμεις προς όφελος της Κρήτης. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Μαρία Κασοτάκη, η οποία είναι μαζί μας, είναι προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ για να κάνουμε μια συζήτηση για ένα πρόγραμμα το οποίο, στο οποίο μάλλον την ομπρέλα μπαίνουν πράγματα και το οποίο ίσως και να μην έχει ακουστεί όσο θα έπρεπε αυτό το πρόγραμμα. Κρήτη 2021-2027, έτσι. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος είναι πιο εξοικειωμένος με τη λέξη ΕΣΠΑ, όπου είναι η ομπρέλα, είναι το ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδότησης από την, την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το επιμέρους πρόγραμμα το δικό μας, το Κρήτη 2021-2027 ή το κάθε πρόγραμμα της κάθε περίοδου, δεν είναι τόσο γνωστό. Είναι λοιπόν περισσότερο γνωστό το, η ορολογία, η γενικότερη. Είναι λοιπόν ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 με εφαρμογή στην περιφέρειά μας. Και μένω λίγο στον τίτλο του προγράμματος, 2021-2027 και σε αυτή τη χρονική οριοθέτηση. Θεωρώ όμως ότι πέρα από το κομμάτι το τελείως πρακτικό, τεχνικό που αφορά το χρονικό κομμάτι, έχει και ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό για το πώς μέχρι το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί έργα και ζητήματα τα οποία εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα, τα οποία ανοίγουν και μια άλλη δυναμική για το νησί μας. Νομίζω ότι το 2027 είναι ένα ορόσημο. Ακριβώς. Κάθε προγραμματική περίοδος μας δίνει, μας προσδιορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο θα πρέπει να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε μία σειρά από έργα. Τα χρονοδιαγράμματα βάζουν περιορισμούς σίγουρα, την ίδια στιγμή όμως μας δίνουν τη δυνατότητα να πιέσουμε, να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια κάποια έργα αναπτυξιακά που θέλουμε για την περιοχή μας. Οπότε έχουν και τη θετική πλευρά αλλά και τις αρνητικές με την έννοια της πίεσης και της, αν θέλετε, του χρονοπεριορισμού. Παραγωγική πίεση. Είναι όμως παραγωγική πίεση ακριβώς και έχουμε πλέον συνηθίσει σε αυτήν με τον τρόπο που οργανώνουμε τις δουλειές μας και οι φορείς μας όλοι στην Κρήτη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι από τη στιγμή που θα επιτύχουν τη χρηματοδότηση ενός έργου έχουν την υποχρέωση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Εσείς λοιπόν ως Διαχειριστική Αρχή έρχεται στο μικροσκόπιο αυτό το πρόγραμμα, το οποίο ως δαπάνιος κόστος είναι 560 εκατομμύρια. 565 εκατομμύρια είναι αυτή την περίοδο, αυτή την 7ετία, αυξημένο κατά 150 περίπου εκατομμύρια ευρώ από την προηγούμενη, αμέσως προηγούμενη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ικανοποιητική αύξηση καλύπτει έτσι ένα σημαντικό. Νομίζω ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε ακόμα 150 εκατομμύρια στη διάθεσή μας, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα έργα, αλλά αυτό θέλει και μεγαλύτερη ετοιμότητα και από τη δική μας πλευρά και από την πλευρά όλων των φορέων της Κρήτης. Οι φορείς πώς έχουν κινητοποιηθεί στο πρόγραμμα αυτό, δηλαδή έχουν δείξει τα αντανακλαστικά που και εσείς θα περιμένετε? Ναι. Πάντα το περιμένουν το ΕΣΠΑ, το έχουν εξοικειωθεί με το ΕΣΠΑ και τη γραφειοκρατία του, οπότε, γιατί θα έλεγε κανείς ότι δεν ελείπει, όμως προσδοκούν, ξέρουν τον προγραμματισμό των προσκλήσεων που εκδίδουμε, οπότε ετοιμάζονται και συνεχώς βέβαια είμαστε και σε επικοινωνία μαζί τους και τους κινητοποιούμε κι εμείς για να οριμάζουν τα έργα τους και να τα υποβάλουν σε εμάς για να επιτύχουν τη χρηματοδότηση που απαιτείται. Πού επικεντρώνεται περισσότερο η προσοχή και οι ανάγκες? Κοιτάξτε, παραδοσιακά οι ανάγκες των φορέων μας συγκεντρώνονται στα κλασικά έργα υποδομής. Επειδή σε ένα περιφερειακό πρόγραμμα επωφελούνται περισσότερο η Δήμη, η Περιφέρεια, οι φορείς οι δικοί μας, σε περιφερειακό επίπεδο και όχι οι εθνικοί φορείς, γνωρίζουμε πολύ καλά τα έργα που έχουν στην αρμοδιότητά τους και τα οποία θέλουν να υλοποιήσουν. Σχολεία,
οδικοί άξονες, οδική ασφάλεια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, έργα, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο του περιφερειακού προγράμματος. Είναι ένα, όλες λοιπόν οι βασικές υποδομές τις οποίες έχουμε ανάγκη εμείς οι πολίτες στον τόπο μας. Ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση λιμάτων, όλα αυτά είναι έργα τα οποία αποτελούν αντικείμενο του προγράμματος. Παράλληλα, εκτός από τα έργα υποδομής, έχουμε και όλα αυτά τα κοινωνικά συστήματα που υποστηρίζουν τους πολίτες, κοινωνικές δομές, κοινωνικές παροχές που υποστηρίζουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Διάβαζα έτσι κάποια στοιχεία για το πρόγραμμα, κυρία Κασοτάκη, και έμεινε ιδιαίτερα στο κομμάτι της πρόωθησης κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία και από την περιφέρεια σε αυτό το τομέα. Σαφώς. Το περιφερειακό πρόγραμμα πρέπει να πούμε ότι είναι εκείνο το οποίο κατεξοχήν υποστηρίζει τις ευάλωτες ομάδες για τα θέματα της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας. Οπότε έχουμε όλη αυτή την ευθύνη να υποστηρίξουμε κάθε ευάλωτη ομάδα, είτε είναι άτομα με αναπηρία, είτε είναι ηλικιωμένοι, είτε είναι έφηβοι, όλες οι Ρωμά, όλες οι άνεργοι, όλοι λοιπόν αυτοί οι μετανάστες που κατηγοριοποιούνται ως ευάλωτες ομάδες, υποστηρίζονται μέσα από αυτό το πρόγραμμα με συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες σχεδιάζουμε μαζί με τους αρμόδιους εθνικούς φορείς που έχουν και την αρμοδιότητα της διαμόρφωσης των πολιτικών, για των κοινωνικών πολιτικών. Και έρχεται, πιστεύετε, και η περιφέρεια εδώ πέρα να δημιουργήσει και συνολικά η αυτοδιοίκηση, είτε είναι πρώτη είτε είναι δεύτερου βαθμού, να υλοποιήσει και πιο πρακτικά και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μάλλον για να το θέσω σωστά, τέτοιου είδους προγράμματα. Ξέρετε, καμιά φορά οι λύσεις οι οποίες έρχονται από την ίδια την κοινωνία και από φορείς οι οποίοι είναι κοντά στην κοινωνία είναι πιο αποτελεσματικές από ό,τι από αυτές που έρχονται. Έχετε δίκιο. Προσπαθούμε, αν και θα έλεγε κανένας ότι υπερισχύουν οι των εθνικών πολιτικών σε αυτά τα θέματα, γιατί υπάρχουν και θεσμικά πλαίσια τα οποία κατά περίπτωση ρυθμίζουν όλα αυτά τα ζητήματα και τα οποία είναι αναγκαία όταν πρέπει να υλοποιήσεις κάποιες δράσεις. Δεν ελείπουν και πολύ σημαντικές δράσεις περιφερειακού επίπεδου, τις οποίες θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε στο μέλλον. Συνεπώς είναι ένα συγκερασμός των δύο. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε λίγο και στην ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη των αστικών κέντρων και της υπαίθρου. Τι σημαίνει αυτό, τι πρέπει να ξέρουμε εμείς? Ναι, η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη, η οποία παίρνει πολύ μεγαλύτερη διάσταση, μάλιστα σε αυτή την περίοδο αποτελεί και βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής της Ευρώπης, αντιμετωπίζει ζητήματα περιοχών κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Παραδείγματος χάρη, σε μια πόλη η οποία αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα, τα οποία είναι έντονα σε μια περιοχή, επικεντρώνεις την προσπάθειά σου σε αυτή την περιοχή και δημιουργείς μία δέσμη δράσεων και μέτρων προκειμένου να αντιμετωπίσεις τα θέματα αυτής της περιοχής. Γι' αυτό το λόγο λέγεται ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση. Και πού εφαρμόζεται? Εφαρμόζεται στις πόλεις, διότι οι πόλεις αντιμετωπίζουν πλέον σημαντικά ζητήματα, αλλά και στην ύπαιθρο, εκεί που θέλεις να αναδείξεις ορισμένα καινούργια ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο αρκετοί από τους πόρους, περίπου περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματός μας, κατευθύνονται σε τέτοιου τύπου προγράμματα αυτή την προγραμματική περίοδο, με μεγαλύτερη έμφαση στις πόλεις, διότι και η Ευρώπη επικεντρώνεται στις πόλεις, διότι εκεί υπάρχει και μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Την ίδια στιγμή, βέβαια, θέλεις να συγκρατήσεις και τον πληθυσμό στην Ήπεθρο, οπότε θες να επιστρέψεις στην Ήπεθρο, άρα πρέπει να του δώσεις ευκαιρίες και στην Ήπεθρο να επιστρέψει. Εμείς έχουμε
5 στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής παρέμβασης στο πρόγραμμά μας. 4 από αυτές εφαρμόζονται στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων και 1 εφαρμόζεται στην Ήπεθρο και 2 στις ορεινές περιοχές, οι οποίες είναι καταγεγραμμένες σε καταλόγους της UNESCO, γεωπάρκα, περιοχές άνθρωπος και βιόσφαιρα, όπως τα Στερούσια, τα Λευκά Όριο, Ψιλορίτης κτλ. Αλλά και στις περιοχές όπου χωροθετούνται τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα, τα οποία θέλουμε να εγγραφούν στην UNESCO και υπάρχει αυτή τη στιγμή μία συντονισμένη προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού με την περιφέρεια, το γνωρίζετε εξάλλου γιατί στην Κνωσό υπάρχει μία κινητικότητα τελευταία, να εγγραφούν και αυτές οι περιοχές στην πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, διότι σήμερα ο μινωικός πολιτισμός απουσιάζει από αυτήν από την καταγραφή αυτή και αυτό είναι ένα κρίμα για τον τόπο μας. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε και αυτή τη διάσταση. Άρα κάποιοι στόχοι, κάποιες παρεμβάσεις με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για τον τόπο μας. Πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Ξέρετε, όταν μιλάμε για ανάπτυξη, αυτό που ψάχνουμε είναι να πολλαπλασιάζουμε όχι μόνο τις ευκαιρίες, αλλά αυτό που υπάρχει ήδη. Και ναι. Μένει... Ο περιφερειάρχης μας, ο κύριος Αρναουτάκης, συνηθίζει να λέει ένα και ένα δεν κάνει δύο, ένα και ένα πρέπει να κάνει 3, 4, 5. Συμφωνήσω. Οπότε είναι πολύ σημαντική και πολύ στοχευμένη αυτή η αναφορά. Θα συμφωνήσω, θα το κρατήσω. Αναφορά του, ναι. Και το κρατάμε όλοι αυτό. Πάντως στέκομαι ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της χωρικής ανάπτυξης του Αναστικών Κέντρου και της Ήπεθρου, ότι υπάρχουν και δύο βασικοί πυλώνες πλέον που έχουν μπει πολύ έντονα στη ζωή μας, κυρία Κασοτάκη. Από τη μία το κομμάτι των φυσικών κινδύνων και η διαχείριση αυτών που πρέπει να μας βρίσκει πανέτοιμους και το κομμάτι της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, είτε μιλάμε για τουρισμό και όχι μόνο, αλλά γενικότερα και για την καθημερινότητα των πολιτών, για την ποιότητα ζωής, αλλά και το κομμάτι των φυσικών κινδύνων, γιατί με δεδομένο τα παραδείγματα, όχι μακριά, δεν θα πάω εγώ στην Ισπανία, τα δικά μας τα παραδείγματα εδώ, αυτά που έχουμε, τις πληγές που είχαμε εμείς στο παρελθόν και με δεδομένη και την κλιματική κρίση και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι ένα δεδομένο ή οποιαδήποτε φυσική καταστροφή. Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι αλήθεια. Βιώνουμε και εμείς εδώ τελευταία έντονα τα φαινόμενα, είτε είναι σεισμοί, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι πυρκαγιές. Και αυτό ανησυχεί τους πάντες. Η ετοιμότητά μας είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Δεν είναι απλό, διότι έχουν γίνει παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να αντιστραφούν, να αναστραφούν, οπότε να αλλάξουν πολλά πράγματα. Αφενός λοιπόν θα πρέπει να σχεδιάσουμε κάποια έργα υποδομής τα οποία θα μας θωρακίσουν απέναντι σε αυτές τις φυσικές καταστροφές και αυτό θέλει πολύ καλό συντονισμό και καλύτερη πολιτική βούληση, διότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, διότι όταν προετοιμάζεις ένα τέτοιο έργο μπορεί να πάει και 10 και 15 χρόνια να το ετοιμάζεις. Υπάρχει ένας κικαιώνας στις αδειοδοτήσεις που καθυστερεί πολύ, άρα θα πρέπει όλοι να δώσουμε τη μάχη του γρήγορου σχεδιασμού αυτών των έργων. Εν συνεχεία θα πρέπει να διαθέσουμε πόρους να τα κάνουμε. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Το γεγονός όμως ότι έχουμε κινητοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα είναι από τούρδε και στο εξής ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα στόχος ο οποίος θα είναι πολύ σε πρώτη προτεραιότητα. Βέβαια, την ίδια στιγμή θα πρέπει τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε και τα οποία υλοποιούμε να αντέχουν στις όποιες αυτές συνθήκες. Γι' αυτό το λόγο αρχίζουμε πλέον να τα σχεδιάζουμε με διαφορετικό τρόπο, έτσι ώστε να τους προσδώσουμε αυτήν την ανθεκτικότητα. Και γίνεται πολύ πιο απαιτητικός ο σχεδιασμός των έργων για να αντέχουν. Βλέπετε, είναι προχρόνιος ο σχεδιασμός. Βέβαια, πρέπει να αντέχει ένα γεφύρι όταν θα περάσει το ποτάμι, το οποίο θα φέρει μεγάλες ποσότητες νερού. Ή το κτίριο το οποίο σε ένα σεισμό. Άρα πρέπει όλα αυτά να μελετούνται καλύτερα. Και αυτό
είναι ένα θέμα που επίσης αντιμετωπίζεται τώρα και μέσα από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και όχι μόνο. Άρα λοιπόν είναι πολύπλευρο αυτό το θέμα, μας έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και θέλει και πόρους αλλά και βούληση για να θωρακιστούμε απέναντι στις φυσικές καταστροφές, αλλά και χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φυσικά και θα τα ξαναπούμε και στην συνέχεια. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να εξοικειώνονται και αυτοί με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να κατανοούν πραγματικά τη σημασία αλλά και τα ζητήματα τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τις απαντήσεις που δίνουν στην πράξη, στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.